Ήταν ένα διπλό που έψαχνε η ομάδα εδώ και 3 μήνες. Το σημαντικό για μένα είναι ότι δεν χάσαμε την αμυντική μας συγκέντρωση σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Η Κέρκυρα, μια πολύ καλή ομάδα επιθετικά, δεν μας απειλήσε ιδιαίτερα, ούτε όταν μείναμε με 10 παίκτες. Θέλαμε να σταματήσουμε αυτή την πληγή των εύκολων γκολ που δεχόμασταν εκτός έδρας. Νομίζω τα καταφέραμε. Επιθετικά, θέλαμε να δώσουμε παραπάνω, να φτιάξουμε πιο πολλές φάσεις, να έχουμε μεγαλύτερη ώρα την μπάλα στα πόδια μας. Κάναμε εύκολα λάθη, αν και είχαμε τις ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο, 2 μεγάλες ευκαιρίες. Ελπίζω η νίκη και το παιχνίδι να δώσουν αυτοπεποίθηση σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στους μπροστινούς, στον Μαξ, στον Περέρα, στον Κλάους, ώστε να έχουμε το πιο εύκολο γκολ, γιατί μέχρι το φάουλ του Κάτσε στα τελευταία 4 παιχνίδια είχε σκοράρει μόνο ο Παπαδόπουλος και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ήταν το πιο όμορφο παιχνίδι, αλλά σας είπα, την οργάνωση την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Χρειάστηκε να ρισκάρουμε πάρα πολύ και με 10 παίχτες για να πάρουμε το παιχνίδι και ήρθε αυτό το πολύ όμορφο γκολ του Κάτσε και έτσι κερδίσαμε. Πιστεύω ότι μια προσαρμογή της ομάδας στην τακτική. Δηλαδή, είδαμε πολλές φορές να μην μπορεί να βγει αντίπαλο στην κόντρα, να έχετε αρκετούς παίχτες που την μπάλα να πάσα στιγμή. Ήταν στοιχεία αυτά που περιμένατε να δείτε? Ήταν η προτεραιότητά μας αυτό. Σας είπα ότι τρώγαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα γκολ. Σε αυτό πάνω έπρεπε να δουλέψουμε. Από αυτό είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις επιθετικές μας ενέργειες. Θα έπρεπε να κάνουμε πολλά περισσότερα με την ποιότητα που έχουμε. Αλλά και εκεί ακόμα βλέπεις, δεν ξέρω, είναι το άγχος. Βλέπεις εύκολα κοντρόλ να φεύγουν στους παίχτες, εύκολες πάσεις να κάνουν λάθος χωρίς πίεση. Ελπίζω να βελτιωθούμε σε αυτό. Και πιστεύω θα το κάνουμε. Κάποια άλλη ερώτηση, δημιούργησε το πρώτο μήνυμα ο Μάτ και ο Περέρα. Είναι θέμα ψυχολογίας από κάποια στιγμή. Οι επιλογές ή η επιμονή στο να τελειώσουν μια φάση ενώ έχουν επιλογή. Εκείνες οι στιγμές, όταν είσαι μπροστά στην εστία, είσαι κοντά στον γκολ, θα πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό ή να δώσεις μια πάσα ή να τελειώσει τη φάση. Εσύ καλύτερα. Και ο Μάτ και ο Περέρα. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς γκολ έχει ο Μάκο Περέρα. Είναι παίκτης που έχουμε μαζί 17 γκολ. 17 γκολ, αυτό ακριβώς σας είπα. Είναι θέμα αυτό για μας. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοράρει μόνο ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος ή ο Κάτσε με ένα φάουλ. Θα πρέπει και αυτά τα παιδιά να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ίσως το άγχος, ίσως η κακή περίοδο που περνάνε επιθετικά, γιατί δουλεύουν πολύ. Έτσι δεν έχω παράπονο. Ίσως η στιγμή δεν είναι καλύτερη. Θα το βελτιώσουν πιστεύω μέσα από τη δουλειά. Θα έρθει το πιο εύκολο γκολ. Και αν βάζαμε γκολ, ξέρετε, σε αυτά τα παιχνίδια, αν βάζει γκολ πρώτο, ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο, τα παιχνίδια γίνονται ακόμα πιο εύκολα. Ήταν πολύ σημαντικό για εσάς να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα για να πιστέψουν οι παίκτες στον τρόπο δουλειά σας? Έστω και με τον τρόπο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα άγχος για τη δουλειά μου. Αυτό που θέλω και αυτό που βλέπω τους παίκτες συγκεντρωμένους. Θέλουν να. Έχουν αγωνιστικότητα, θέλουν να μάθουν στην προπόνηση, είναι όλοι έτσι όπως πρέπει, με τις καλές και τις κακές στιγμές μας. Δεν έχω κανένα άγχος, νομίζω τη βελτίωση την βλέπουμε όλοι σε αρκετά πράγματα, χρειαζόμαστε κι άλλα.